Αγάπη μου, μεγαλώνεις πολύ γρήγορα. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Stuff I'm Caillou, 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 I'm Caillou. That's me. Ο Μπόμπινας μαθαίνει skateboard. Χαζόπουλιο. Καλά, αυτό ήταν πρώτο. Αυτή τη φορά τα πουλιά δεν θα μπουν στον δρόμο μου. Ναι, χαζά πουλιά. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν από το μεγάλο αγόρι και αποφάσισαν να δοκιμάσουν κι αυτά. Είσαι σπουδαίος. Είμαι ο Μπόμπυρας. Έχετε ξανακάνει σκέιτμπορντ? Όχι. Ελάτε να κάνουμε μια δοκιμή. Καλά, πρώτο. Ναι. Πρέπει να φύγω. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Να, οι φίλοι μας. Έκανα σκέιτμπορντ χωρίς βοήθεια. Όχι, βέβαια, σε είδα. Αυτό το αγόρι σε κράταγε. Καλά, είσαι πολύ χαζή εσύ. Ναι, είσαι χαζή. Όχι, δεν είμαι. Ο Μπόμπινας και ο φίλος του ενθουσιάστηκαν με αυτό που είδαν και έκαναν. Δεν κατάλαβαν πόσο πόνεσαν τη φίλη τους. Κοίταξε με, μπέμπα, είμαι πρώτος. Χαζί, κύβι. Χαζί. Μπέμπα. Έμαθες αυτή τη λέξη? Χαζί! Αυτή δεν είναι και πολύ καλή λέξη, μπέμπα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Πώς είστε? Α, μην ανησυχείτε. Σίγουρα θα του το πω. Εντάξει, γεια σας. Μπόμπυρα, η μπέμπα έλεγε συνέχεια μία λέξη που δεν είναι τόσο καλή. Ξέρεις ποια λέξη εννοώ? Ναι, μανούλα. Μόλις μου τηλεφώνησε η μαμά της φίλης σου και μου είπε τι έγινε το απόγευμα στο πάρκο. Προφανώς, δεν φερθήκατε πολύ καλά στη φίλη σας. Μα εμείς απλά παίζαμε, μαμάκα. Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ καλό το παιχνίδι σας, γιατί τη στενοχωρήσατε πάρα πολύ. Δεν το ήθελα. Νομίζω ότι θα πρέπει να πας και να τη ζητήσει συγγνώμη. Μπορώ να τη τηλεφωνήσω τώρα, μαμά? Καλή! Γεια σου! Είμαι ο Μπόμπυρας. Συγγνώμη που σε είπα χαζή. Ο Μπόμπυρας ζήτησε συγγνώμη από τη φίλη του και όλα διορθώθηκαν. Ήταν πολύ τυχεροί και συνάντησαν πάλι το μεγάλο αγόρι. Είναι πρώτο! Γεια σου, Μπόμπυρα. Γεια σου, κούκλα. Θέλεις να δοκιμάσεις? Ο Μπόμπυρας γνωρίζει έναν καινούριο φίλο. Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ χαρούμενος που ήταν στο πάρκο μια τέτοια μέρα. Κοίτα, μαμά, κουνιέμαι. Σίγουρα θα φτάσεις στην κορυφή των δέντρων. Σπρώξε με. Α, και εμένα. Έτοιμοι? Πάω να παίξω στην άμμο. Εντάξει, η μπέμπα και εγώ θα μείνουμε εδώ. Ο Μπόμπυρας ήθελε να παίξει με το αγόρι, αλλά ήταν λίγο ντροπαλός. Μπορώ να παίξω? Δεν κατάλαβε γιατί το αγόρι δεν του έδινε σημασία.
Γεια σου! Μαμά, το αγόρι έφυγε! Πάμε μαζί να δούμε τι συνέβη, εντάξει? Πολύ ωραίο κάστρο! Γεια σας! Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Αυτός είναι ο Μπόμπινας και αυτή η Μπέμπα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω. Από εδώ ο γιος μου. Μόλις μετακομίσαμε στην περιοχή. Δεν θέλει να παίξει μαζί μου. Δεν είναι αυτό, Μπόμπιρα. Ο μικρός δεν σε είδε που τον πλησίασες. Ξαφνιάστηκε που τον χτύπησες στον ώμο γιατί είναι κοφάλαλος. Τι είναι κοφάλαλος, μαμά? Ξέρεις, είναι κάποιος του οποίου τα αυτιά δεν λειτουργούν πολύ σωστά και δεν μπορεί να ακούει καλά. Όπως όταν φοράς ακουστικά και δεν μπορείς να ακούσεις πολύ καλά. Ο Μπόμπιρας δεν κατάλαβε ακριβώς τι εννοούσαν. Το μόνο που ήξερε ήταν ότι ήθελε να παίξει. Θα φτιάξω μια μεγάλη τρύπα. Εντάξει, εμείς θα καθόμαστε εδώ. Μπορώ να πάρω το φτιάρι σου? Ο Μπόμπιρας σκέφτηκε ότι αν μιλήσει πιο δυνατά, ίσως ο μικρός να τον άκουγε. Μπορώ να πάρω το φτιάρι σου? Ο Μπόμπιρας προσπάθησε να δείξει στο αγοράκι τι ήθελε να κάνει. Είναι, Μπόμπιρα? Δεν με αφήνει να σκάψω την τρύπα. Τότε γιατί δεν τον βοηθάς εσύ να χτίσει τον κάστρο του? Σίγουρα θα γίνει πολύ ωραίο αν δουλέψετε και οι δυο μαζί. Ορίστε. Ο Μπόμπιρας και ο μικρός άρχισαν να το διασκεδάζουν που έπαιζαν μαζί. Δεν κατάλαβε γιατί το αγοράκι κουνούσε τα δάχτυλά του. Νόμιζε ότι ήταν παιχνίδι. Ένα κεράσι και ένα πορτοκάλι, παρακαλώ. Μαμά, τι κάνει τώρα? Μας λέει ότι είναι παγωμένο. Θέλεις να αλλάξουμε? Μαμά, μπορεί να έρθει σπίτι να παίξουμε? Βεβαίως, αν συμφωνεί και η μαμά του. Πολύ καλή ιδέα, Μπόμπιρα. Τι λέτε για αύριο το απόγευμα? Τέλεια, θα τα πούμε αργότερα. Χάρηκα που σε γνώρισα, Μπόμπιρα. Γεια σου. Γεια. Γεια σου. Μαμά, τι ήταν αυτό που έκανε με τα δάχτυλά του? Είναι η νοηματική γλώσσα. Μερικοί κοφάλαλοι μιλάνε κουνώντας τα χέρια τους. Μπισκοτάκι! Ήρθε η καινούργια μου φίλη. Και ο καινούριος μου φίλος. Καλησπέρα σε όλους. Γεια! Έλα! Ο γιος μου λατρεύει τη ζωγραφική. Σου αρέσει να ζωγραφίζεις, Μπόμπιρα? Αυτό είναι ένα διαστημόπλοιο. Εγώ θα γίνω αστροναύτης. Το θέλω αυτό! Ο Μπόμπιρας ένιωσε άσχημα που έσπασε το μαρκαδόρο του. Προσπάθησε να το κολλήσει, αλλά μάταια. Προσπάθησε να αντιγράψει αυτό που έκανε ο μικρός, αλλά ήταν δύσκολο. Ψιψίνα! Είμαστε γάτες! Μιάου! Μιάου! Κοίτα! Ένα πουλί! Ο Μπόμπιρας και ο καινούριος του φίλος περνούσαν τόσο ωραία που δεν ήθελαν να σταματήσουν το παιχνίδι.
Παιδιά! Δεν θέλουμε να διακόψουμε, αλλά πρέπει να πείτε αντίο. Όχι! Θέλω να μείνουν κι άλλο! Μη στεναχωριέσαι, Μπόμπυρα, θα ξανάρθουμε κι άλλη φορά. Ίσως μπορείς να έρθεις κι εσύ στο σπίτι μας. Τι λέει τώρα? Είναι το σημάδι της φιλίας. Σου λέει ότι είσαι φίλος του. Έτσι μπορείς να του το πεις. Κοίτα! Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ χαρούμενος που απέκτησε νέο φίλο και περήφανος που έμαθε να το λέει με αυτόν τον τρόπο. Η πινιάτα! Μια μέρα ο Μπόμπυρας σηκώθηκε πολύ νωρίς. Μπόμπυρα, πρωινό! Ήθελε να δει το ταχυδρόμο γιατί περίμενε ένα γράμμα από το φίλο του. Μπόμπυρα, τι κάνεις εκεί? Περιμένω το γράμμα μου. Και το πρωινό σου περιμένει εσένα. Έλα, το εννοώ. Το γράμμα σου θα έρθει σύντομα. Μπαμπά! Τελείωσα, μαμά! Τέλειωσες. Αλήθεια. Σχεδόν τελείωσα, μπαμπάκα. Ο Μπόμπυρας ήθελε να τελειώσει το πρωινό σου το δυνατόν γρηγορότερα, ώστε να παραλάβει το γράμμα μόλις στάσει. Ψιψίνα! Η Μπέμπα πήρε το γράμμα του, ενώ ο Μπόμπυρας τελείωνε το πρωινό του. Ήρθε το γράμμα μου! Λυπάμαι, Μπόμπυρα. Μάλλον θα έρθει αύριο. Το θέλω τώρα, μαμά! Ο Μπόμπυρας απογοητεύτηκε που δεν ήρθε το γράμμα. Αλλά τότε... Ο Μπόμπυρας ήταν σίγουρος ότι ήταν το γράμμα του. Μπέμπα, δώστο μου! Τι λέει? Είναι μια πρόσκληση για τα γενέθλια του φίλου σου. Δεν θα είναι απλώς ένα πάρτι, αλλά μεξικάνικη φιέστα. Τι είναι αυτό? Το ονομάζουν πινιάτα. Τι είναι αυτή η πινιάτα? Λοιπόν, είναι ένα είδος παιχνιδιού. Έχει μία έκπληξη μέσα. Τι είδους έκπληξη? Μα αν η μαμά το πει, τότε δεν θα είναι έκπληξη, ε? Πάντως είναι πολύ καλή έκπληξη. Πες μου, μαμά. Θα έχει περισσότερη πλάκα να την ανακαλύψεις όταν πας στο πάρτι, δεν νομίζεις? Παιδιά, ήρθε η ώρα για την πινιάτα. Υπάρχει μια μεγάλη έκπληξη μέσα στην πινιάτα. Ποια είναι η έκπληξη? Λοιπόν, αν χτυπήσεις την πινιάτα με αυτό το ραβδί, θα ανοίξει απότομα και θα δεις την έκπληξη. Ο Μπόμπυρας δεν ήταν σίγουρος που ήταν η πινιάτα, αλλά του άρεσε αυτό το παιχνίδι. Wow! Τα παιδιά χτυπούσαν την πινιάτα ένα-ένα με τη σειρά. Γίνεται όλο και πιο συναρπαστικό. Η πινιάτα έχει σχεδόν σπάσει. Θα τα καταφέρω. Ο Μπόμπυρας μπορούσε να ακούσει τον ήχο της έκπληξης και μετά από λίγο την έβλεπε κιόλας. Η πινιάτα ήταν γεμάτη με γλυκά. Η υπόσχεση του Μπόμπυρα. Μη, Μπέμπα! Μαμά! Μαμά, δεν θέλω η Μπέμπα να παίζει με την άμμο μου! Σταματήστε εσείς οι δυο! Μπόμπυρα, πρέπει να μάθεις να παίζεις με τη μικρή σου αδελφή. Η άμμος είναι και για τους δυο σας. Αλλά... Δεν έχει αλλά. Πρέπει να φύγω τώρα και θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα αφήσεις την Μπέμπα να παίζει μαζί σου. Ο Μπόμπυρας ταράχτηκε γιατί νόμιζε ότι η μαμά του δεν ήταν δίκαιη και εξάλλου η Μπέμπα το άρχισε.
Το υπόσχεσαι? Εντάξει. Γεια, καλή σου μέρα. Γεια. Α, κάνε μου μια χάρη, καθάρισε την κουζίνα. Το υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι. Τα λέμε. Λοιπόν, καλύτερα να αρχίσω. Θέλεις να με βοηθήσεις να τα πλύνω? Ψιψίνα! Απαγορεύονται οι γάτες στο τραπέζι! Γιατί δεν βγάζεις την ψιψίνα έξω? Έλα, ψιψίνα! Τώρα που ήταν μόνος του ο Μπόμπυρας, σκέφτηκε ότι ήταν κατάλληλη στιγμή να παίξει με τα αυτοκινητάκια του. Όλα εντάξει. Τώρα είμαστε έτοιμοι για πλύσιμο. Μα πού πήγε? Μπόμπυρα! Μπόμπυρα, δεν θέλεις να με βοηθήσεις να πλύνω τα πιάτα? Παίζω! Και δεν θέλω η Μπέμπα να παίξει μαζί μου στην άμμο. Ναι, αλλά θυμάσαι την υπόσχεση που έδωσε στη μαμά. Πρέπει να μοιράζεσαι την άμμο με την Μπέμπα, σωστά? Είναι πολύ σημαντικό να κρατάς την υπόσχεσή σου. Γιατί δεν αφήνεις την Μπέμπα να παίξει λίγο όσο θα πλένουμε εμείς τα πιάτα? Να παίξω! Εντάξει, Μπέμπα, μπορείς να παίξεις για λίγο. Ο Μπόμπυρας διασκέδαζε πολύ που βοηθούσε τον μπαμπά του. Του άρεσαν πολύ οι φυσαλίδες. Μάλλον και εσύ χρειάζεσαι στέγνομα. Εδώ, τώρα που έγινε η δουλειά, τι λες, πάμε στο πάρκο? Ναι! Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ χαρούμενος που έπαιζε με τους φίλους του στην άμμο. Ιδίως γιατί δεν ήταν εκεί η Μπέμπα για να τα καταστρέψει όλα. Θα πάμε στο τσίρκο σήμερα. Στο τσίρκο? Ναι, θα μας πάει η μαμά μετά το φαγητό. Του Μπόμπυρα του άρεσε να πηγαίνει στο τσίρκο και είχε πολύ καιρό να πάει εκεί. Υπάρχει μια μεγάλη τέντα. Και ένας ελέφαντας. Είναι τεράστιος. Θα έρθεις κι εσύ στο τσίρκο? Ο Μπόμπυρας δεν ήξερε αν θα τον πήγαιναν οι γονείς του, αλλά σίγουρα το ήλπιζε. Μπαμπά, μπορούμε να πάμε στο τσίρκο απόψε? Ποιο τσίρκο, αγόρι μου? Οι φίλοι μου θα πάνε στο τσίρκο. Λένε ότι έχει μια μεγάλη τέντα και έναν ελέφαντα. Ελέφαντα! Λυπάμαι, Μπόμπυρα. Δεν ήξερα ότι ήρθε τσίρκο στην πόλη. Δεν μπορούμε να πάμε απόψε. Ίσως κάποια άλλη μέρα, εντάξει? Μπορούμε να πάμε αύριο. Όταν η μαμά επιστρέψει, υπόσχομαι να τη ρωτήσω για να πάμε όλοι μαζί αύριο, εντάξει? Ο μπαμπάς μου υποσχέθηκε να πάμε αύριο. Μπορείς να έρθεις σήμερα μαζί μας. Ο Μπόμπυρας σκέφτηκε ότι ήταν εξαιρετική ιδέα. Καλύτερα να πάει σήμερα στο τσίρκο με τα δίδυμα από το να περιμένει μέχρι αύριο. Όμως θα πρέπει να ρωτήσουμε τη μαμά. Υπόσχεση. Γεια σου, Μπόμπυρα. Γεια. Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ χαρούμενος. Ήταν σίγουρος ότι θα πήγαινε στο τσίρκο σήμερα με τα δίδυμα. Μπόμπυρα, πιο σιγά, τρως πολύ γρήγορα. Πρέπει να βιαστώ. Οι φίλοι μου έρχονται να με πάρουνε. Αγόρι μου, μη μιλάς με το στόμα σου γεμάτο. Πρέπει να βιαστώ. Οι φίλοι μου έρχονται να με πάρουνε. Αλήθεια? Με κάλεσαν να πάω μαζί της στο τσίρκο. Και εμένα? Όχι, Μπέμπα. Είναι δική μου φίλη και εσύ δεν θα έρθεις. Μπόμπυρα, αυτό δεν ήταν ευγενικό. Η μαμά των παιδιών δεν μου είπε τίποτα στο πάρκο. Δεν νομίζω ότι θα περάσουν. Μα το υποσχέθηκαν. Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ στενοχωρημένος. Ήταν σίγουρος ότι θα πήγαινε στο τσίρκο με τα δίδυμα. Δεν καταλάβαινε. Αφού του το υποσχέθηκαν, γιατί δεν το έκαναν? Γιατί? Είσαι πολύ στενοχωρημένος, έτσι, Μπόμπυρα? Το υποσχέθηκαν, μπαμπά. Και σου είπα πόσο σημαντικό είναι να μην κρατάς τις υποσχέσεις σου, ε?
Λοιπόν, νομίζω ότι τα παιδιά βιάστηκαν να υποσχεθούν κάτι, χωρίς να ρωτήσουν πρώτα τη μαμά τους. Γιατί? Όλοι ξεχνάμε καμιά φορά. Εξάλλου, είναι φίλοι σου και σίγουρα σε ήθελαν για παρέα στο τσίρκο. Μα θέλω να πάω στο τσίρκο! Το ξέρω πως θέλεις και θα πάμε. Ίσως να είναι τα παιδιά! Γεια σου, Μπόμπυρα. Απογοητεύτηκε που δεν ήταν τα δίδυμα για να πάνε μαζί στο τσίρκο. Μπόμπυρα, γιατί αυτά τα μούτρα? Ξέρεις ότι ήρθε το τσίρκο στην πόλη μας. Είδα που έστεινα τη μεγάλη τέντα καθώς επέστρεφα. Ο Μπόμπυρας το ξέρει. Εσείς, παιδιά, πώς περάσατε σήμερα? Καλά. Ο Μπόμπυρας με βοήθησε με τα πιάτα. Και άφησα την Μπέμπα να παίξει στην άμμο, όπως ακριβώς το υποσχέθηκα. Το ξέρω. Θέλετε να πάμε στο τσίρκο? Αλήθεια! Τώρα! Μπέμπα, έλα! Φεύγουμε για το τσίρκο! Ο Μπόμπυρας ήταν πολύ χαρούμενος που θα πήγαινε στο τσίρκο. Δεν θα χρειαζόταν να περιμένει ως άγριο τελικά.